Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την υποδοχή. Η αλήθεια είναι δεν περίμενα να βρω τόσο κόσμο εδώ. Έχει σηκωθεί όλο το χωριό. Περίμενα να μιλήσουμε σε ένα πιο κλειστό κύκλο, αλλά αυτό μου δίνει την ευκαιρία να πω και δύο λόγια σε όλους και όλες όσοι είσαστε εδώ. Πολλούς από εσάς, αν μας δούνε τώρα να είμαστε έτσι και στιγμωγμένοι, μπορεί να φωνάξουν. Κάνανε, πώς το λένε, το χαρδαλιά να μαζέψουν δύο τρεις. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, περάσαμε μια πολύ μεγάλη και δύσκολη μπόρα όλοι μας. Πιστεύω ότι είναι ευτυχές το γεγονός ότι την περάσαμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Αυτή είναι μια επιτυχία της χώρας και μια επιτυχία που οφείλεται και στο ότι όλοι μας πολίτες, ο καθένας ξεχωριστά, τήρησε σε πολύ μεγάλο βαθμό δύσκολα περιοριστικά μέτρα. Το μεγάλο δυστύχημα όμως είναι ότι κάποια στιγμή βγήκαμε από τα σπίτια μας. Και αντιμετωπίζουμε την επόμενη μέρα, όλοι και όλες. Και όπως οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης παλιότερα, έτσι και τώρα, δεν θα είναι συμμετρικές για όλους. Η πανδημία ήταν συμμετρική. Αφορούσε όλους, πλούσιους και φτωχούς, βορρά και νότο, σε όλη την Ευρώπη. Η επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης όμως, από το σταμάτημα των δραστηριοτήτων της οικονομίας για δύο και πλέον μήνες, δυστυχώς δεν θα είναι συμμετρικές αυτές οι επιπτώσεις. Κάποιοι θα ξεφύγουν πιο γρήγορα από την κρίση, κάποιοι άλλοι θα ξεφύγουν πιο αργά από την κρίση. Η Ελλάδα δυστυχώς θα είναι μία από τις χώρες που θα ξεφύγει πιο αργά από την κρίση. Ούτως ή άλλως θα συνέβαινε αυτό εξαιτίας της δομής της οικονομίας μας, διότι είμαστε μια χώρα που δυστυχώς δεν έχει δώσει έμφαση και αξία στην παραγωγή, σε εσάς εδώ, στους ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής. Είναι το 70% της οικονομίας υπηρεσίες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τουρισμός, μονοκαλλιέργεια σχεδόν. Εξαρτώμαστε το 20% του πλούτου που παράγουμε ετησίως είναι τουρισμός, άρα θα πληγούμε από τις επιπτώσεις όχι μονάχα για τους δύο μήνες που κλείσαμε τις δραστηριότητες, αλλά μέχρι και τον Οκτώβριο θα βλέπουμε τις συνέπειες και τις επιπτώσεις. Ούτως ή άλλως λοιπόν θα είχαμε πρόβλημα, πόσο δε μάλλον όταν η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης με αποσπασματικότητα, με μια λογική βλέποντας και κάνοντας, χωρίς να έχει μια προληπτική στάση, χωρίς εμπροστοβαρή και οριζόντια μέτρα. Και αν έλεγε κανείς ότι αυτό το κάνει επειδή βρισκόμαστε σε κρίση και δεν έχουμε χρήματα να ξοδέψουμε, θα ήταν μια δικαιολογία. Όμως, πρώτον, όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις και η δικιά μας, είχαμε ένα στενό κορσέ. Μας λέγανε ότι πρέπει να έχουμε για να αντιμετωπίσουμε το χρέος πλεόνασμα για να δίνουμε κάθε χρόνο σε αυτούς που χρωστάμε. Φέτος δεν υπάρχει αυτό. Απελευθερώθηκαν οι στόχοι. Και δεν υπάρχει ούτε σύμφωνο σταθερότητας. Σου λέει ξοδέψτε όσο χρειάζεται να στηρίξετε την οικονομία και την κοινωνία, λέει η Ευρώπη. Για φέτος, ίσως και για τον χρόνο. Αλλά ποια είναι η δικαιολογία? Μήπως η δικαιολογία δεν υπάρχουν λεφτά στα ταμεία? Αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω θέμα μας. Σωστά κάναμε να στηρίξουμε την οικονομία, τη χώρα θέλαμε να στηρίξουμε. Και πώς βλέπουμε να αξιοποιούνται αυτοί οι πόροι, όπως αυτά που μας είπατε εδώ εσείς με τους κουμπάρους και τους παρακούμπαρους και τους συμπεθέρους, έτσι βλέπουμε να υπάρχει μία τάση στήριξης ημέτερων, να υπάρχει χρήμα για να μπουκώνει μέσα μαζικής ενημέρωσης ανύπαρκτα για να διαμορφώνουν μια εικόνα πλασματική της πραγματικότητας, αλλά σε αυτούς που έχουν ανάγκη να στηριχθούν τώρα, όχι αύριο που μπορούν να βάλουν λουκέτα, στις επιχειρήσεις τους, στους ανθρώπους της παραγωγής, στους ανθρώπους του μόχθου, τα μέτρα ήταν και ανεπαρκή και αργοπορημένα και χωρίς σχέδιο. Και όπως είπα πιο πριν, δεν θα έχουμε μετρικές επιπτώσεις όλη στην κρίση, ιδιαίτερα οι άνθρωποι της παραγωγής που και πριν αντιμετωπίζατε δυσκολίες, τώρα θα αντιμετωπίσετε ακόμα περισσότερες. Και γι' αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ για να κουβεντιάσουμε αυτές τις δυσκολίες και να αναδείξουμε αυτή την αγωνία που εκπέμπει ο κόσμος της παραγωγής στον τόπο μας για στήριξη, για χρηματοδοτικά εργαλεία,
για ανάσα ρευστότητας, αλλά και για μια στρατηγική στοχευμένη ενίσχυση στη δραστηριότητά σας, διότι πολύ φοβάμαι ότι το δίλημα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέλος του χρόνου είναι αν θα υπάρχει λόγος να μείνει κάποιος στην Ήπεθρο και στην παραγωγή και να παράγει ή αν θα κοστίζει αυτό περισσότερο έτσι αλλιώς. Εμείς λοιπόν πολύ έγκαιρα προτείναμε ένα πρόγραμμα, το Μένουμε Όρθιοι, που είχε σαν στόχο την χρηματοδότηση από το κράτος της εργασίας και όχι της αναστολής της εργασίας και τη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με κεφάλαιο κίνησης για να μπορέσει να ανακάμψει αμέσως μετά την πανδημία. Και προτείναμε και μια σειρά από εργαλεία, χρηματοδοτικά εργαλεία για να δοθεί ρευστότητα στη μικρομεσαία επιχείρηση. Εντάσσω σε αυτήν και τους συνεταιρισμούς ή τις μικρές και μεσαίες αγροτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Μας είπατε πόσο μεγάλο πλήγμα είχατε από την πτώση των τιμών την περίοδο του Πάσχα. Εγώ όμως ξέρω ότι έχετε διαχρονικά ένα διαρκές έλλειμμα σε ό,τι αφορά το εισόδημά σας, που αφορά και τις αθέμητες πρακτικές, που αφορά και τις παράνομες ελληνοποιήσεις, που αφορά τη συμπίεση συνολικά των τιμών με την ταυτόχρονη στασιμότητα ή και αύξηση του κόστου παραγωγής. Αυτό καθιστά αντικειμενικά δύσκολη την πραγματικότητα που βιώνετε, πόσο δε μάλλον σε συνθήκες κρίσης, νέας οικονομικής κρίσης και πανδημίας που περάσαμε το προηγούμενο διάστημα και θα περάσουμε τώρα. Άρα λοιπόν, εμείς ζητήσαμε με τη λεγόμενη μη επιστρεπτέα ενίσχυση την δυνατότητα να επιδοτηθείτε με 2.000 κάτα εργαζόμενο, ώστε να μπορέσετε να έχετε ένα σταθερό κεφάλαιο μη επιστρεπτέο, επιδότηση όπως η χώρα ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ορθά, όχι η δάνεια, αλλά επιδοτήσεις για να ξεπεράσει αυτή την κρίση και να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Έτσι και η επιχείρηση, πόσο δε μάλλον ο συνεταιρισμός, πρέπει να στηριχθεί σε αυτήν την περίοδο. Και η μικρή επιχείρηση και η κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Ταυτόχρονα, λέμε ότι πρέπει με έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε, έστω με bypass να το πω έτσι, το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Ότι δεν έχει τράπεζες. Ότι οι τράπεζες δανείζουν μόνο τα καλά τους πελατάκια, να το πω αλλιώς. Μόνο αυτούς οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι δεν χρειάζονται χρήματα να δανειστούν γιατί έχουν. Άμα δεν μπορείς να αποδείξεις ότι δεν χρειάζεσαι χρήματα, δεν παίρνεις. Μα οι τράπεζες πρέπει να λαμβάνουν και ένα ρίσκο. Και εδώ πρέπει να μην ξεχνάμε ότι τις ανακεφαλαιοποίησαμε 3 φορές με λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Όπως επίσης πρέπει να μην ξεχνάμε ότι μέσα σε μια νύχτα την αγροτική τράπεζα που είχε ενέχειρο όλη την περιουσία του αγροτικού κόσμου την περάσανε σε ιδιώτες στην τράπεζα Πειραιός και βεβαίως αφήσανε τα ενέχειρα, αφήσανε τα κόκκινα δάνεια στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους να τους κυνηγάνε με τα τοκοχρεωλήσια και αυτοί ανέλαβαν τα φιλέτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορείς να αναπτύξεις την παραγωγή όμως. Δεν μπορείς να αναπτύξεις την παραγωγή χωρίς να έχεις τη δυνατότητα χρηματοδότησης και ρευστότητας στην παραγωγή. Και αν οι συστημικές τράπεζες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο. Εμείς λοιπόν ιδρύσαμε την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Για αυτό το στόχο. Και πέρυσι τέτοιο καιρό καταθέσαμε ένα νομοσχέδιο, λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Ήρθαν οι ευρωεκλογές, επέσπευσα τις εθνικές εκλογές. Δεν καταφέραμε να το ψηφίσουμε. Για τις μικροπιστώσεις. Ένα χρόνο τώρα κλωθογυρνά δεν το ψηφίζουμε. Οι μικροπιστώσεις ήταν ένα νομοσχέδιο που έδινε τη δυνατότητα σε χρηματοδότηση μέχρι 25.000 ευρώ σε όποιον, χωρίς άλλες αποδείξεις και προαπαιτούμενα, σε όποιον μπορούσε να αποδείξει μόνο ότι αυτά τα χρήματα θα τα ρίξει στην παραγωγή. Με ένα απλό business plan. Πόσο θα βοηθούσε και πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτό την κτηνοτροφική επιχείρηση και βεβαίως και τους συνεταιρισμούς. Και έρχομαι τώρα και στα φορολογικά εργαλεία που χρειάζονται.
μείωση της προκαταβολής φόρου. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος, εμείς λέγαμε πέρυσι τέτοιο καιρό, 50% μείωση προκαταβολής φόρου, πόσο δε μάλλον φέτος, και το λέγαμε μόνιμα να γίνει, πόσο δε μάλλον φέτος, όταν καλείσαι να πληρώσεις προκαταβολή φόρου με βάση το εισόδημα της περσινής χρονιάς που ήταν κανονική. Και φέτος δεν δουλέψαμε τόσο καιρό. Αλλά ειδικά για τους ανθρώπους της παραγωγής, για τους ανθρώπους με τα πολύ χαμηλά εισοδήματα ή και με τα μέτρια εισοδήματα που είδανε μεγάλη πτώση αυτό το διάστημα, εμείς προτείνουμε να υπάρχει μία ομπρέλα, ας το πω έτσι, ασφαλείας. Ένα δίκτυο ασφαλείας. Γι' αυτό και προτείνουμε την θεσμοθέτηση του λεγόμενου εισοδήματος έκτακτης ανάγκης. Κάτι αντίστοιχο θεσμοθετείται τώρα στην Ιταλία και στην Ισπανία για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Λέμε λοιπόν, όχι με εισοδηματικά κριτήρια, μόνο με περιουσιακά. Δηλαδή, μόνο όταν κάποιος έχει μεγάλη περιουσία και δεν χρειάζεται. Γιατί το εισοδηματικό δεν είναι τώρα το κριτήριο. Γιατί κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει εισόδημα αλλά μειώθηκε ραγδαία, αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης όταν έχει τις υποχρεώσεις να τρέχουν. Τους φόρους. Ενίκεια ενδεχομένως. Και προτείνουμε 400 ευρώ κατά άτομο, συν 200 δεύτερος ενήλικα στην οικογένεια, συν 100 ανατέκνο. Μέχρι και το Σεπτέμβρη, ώστε να κρατηθούν στα πόδια τους οι μικρές επιχειρήσεις, οι επισφαλώς εργαζόμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι εποχικοί εργαζόμενοι, όλοι αυτοί που είναι αόρατοι αυτή τη στιγμή από τα μέτρα της κυβέρνησης. Να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα, ένας κτηνοτρόφος. Με 9.000 ευρώ εισόδημα καθαρό το χρόνο, με βάση αυτό το μέτρο θα είχε 3.200 μέχρι το Σεπτέμβρη. Με δύο παιδιά, οικογένεια με δύο παιδιά. Επιπλέον δε αυτόν, για την κτηνοτροφική παραγωγή προτείναμε να δοθεί έκτακτη ενίσχυση 80 εκατομμυρίων ευρώ. Τι έκανε η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση έδωσε 31 εκατομμύρια ολόκληρο. Όταν εμείς πέρυσι, που είναι ο Σταύρος, αν θυμάμαι καλά, το 18 μάλλον, αρχές Δεκέμβρη του 18, άρα σχεδόν πέρυσι, τέλη 18, αρχές 19, δεν είχαμε κανένα κορονοϊό, δώσαμε 42. Και αυτοί τώρα με κορονοϊό, με κρίση, δώσαν 31. Δηλαδή, εμείς τότε είχαμε δώσει, αν θυμάμαι καλά, 5 ευρώ το ζώο, με υποχρέωση για ελάχιστη καταβολή 1 κιλό γάλα, και αυτοί δίνουν τώρα με κρίση 4 ευρώ το ζώο, με υποχρέωση ελάχιστη καταβολή 100 κιλά. Για το κοπάρι είναι αυτό, έτσι. 1 ευρώ το ζώο, 5 ευρώ το ζώο όμως εμείς, 4 αυτοί. Αυτά δεν είναι μέτρα στήριξης, έκτακτης ανάγκης. Αυτά είναι μέτρα ασπιρίνες, αυτά είναι μέτρα κοροϊδίας και γι' αυτό λοιπόν εμείς εδώ θέλουμε με τη σημερινή μου επίσκεψη εδώ και παρουσία να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να ενισχυθεί ουσιαστικά ο κτηνοτροφικός κόσμος, ο κόσμος του μόχθου και της παραγωγής. Δεν είναι αόρατοι άνθρωποι αυτοί. Είναι το πιο δημιουργικό ίσως κομμάτι, ένα από τα πιο δημιουργικά κομμάτια του τόπου και πρέπει να στηριχθεί για να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά η ελληνική οικονομία. Διότι επαναλαμβάνω, το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι δεν παράγουμε, δεν εξάγουμε, δεν δίνουμε υπεραξία στα προϊόντα μας, προϊόντα ποιοτικά, προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν μια πολύ καλύτερο πλασάρισμα στην αγορά και αυτό είναι ένα κρίσιμο και μεγάλο ζήτημα, συνολικό ζήτημα στρατηγικής, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Επίσης, πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική άμεσων παρεμβάσεων, κάναμε σημαντικές προσπάθειες το προηγούμενο διάστημα, για την αντιμετώπιση του προβλήματος το οποίο είπα αρχικά σε ό,τι αφορά τις αθέμητες πρακτικές για τη μείωση των τιμών στον παραγωγό. Εκεί δεν υπάρχει άλλος τρόπος κατά την άποψή μου από πολύ σημαντικές κυρώσεις, θέσπιση σημαντικών κυρώσεων και φυσικά έλεγχο ώστε τα πρόστιμα να επιβάλλονται. Να γίνει επίσης, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ κρίσιμο το θέμα της, των ΠΟΠ, ότι θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο να πάρει αξία το προϊόν,
προστιθέμενη αξία. Και τέλος, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο, το κράτος δηλαδή, όχι να σας κοροϊδεύει δίνοντάς σας τιμές 4,5 ευρώ και μόλις πουλήσετε τα προϊόντα σας... 3,5, όχι 4,5. Να τα πηγαίνει στα 12. Αλλά αντιθέτως πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξουν προγράμματα σαν αυτά που εμείς είχαμε ξεκινήσει στην κρίση, τώρα πρέπει να γίνουν πιο εκτεταμένα, ώστε δημόσιοι οργανισμοί, σχολεία από Σεπτέμβρη, να αγοράζουν μαζικά προϊόντα, είτε σε σχολικά γεύματα, είτε σε, αν όχι σε σχολικά γεύματα, σε δημόσιους οργανισμούς, διότι πρέπει να στηριχτεί, επαναλαμβάνω, να στηριχτούν οι παραγωγοί. Και αναφέρομαι φυσικά στο γάλα, το οποίο είναι το πιο εύκολο, αν θέλετε, προϊόν που μπορεί να δοθεί πιο μαζικά στα σχολεία ιδιαίτερα.